Αγαλματάκια ακούνητα και αγέλαστα η Ερτογάν και Μπαχτσουελή στην πρώτη του συνάντηση μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας Κιλιτζάρογλου. Οι κυβερνητικοί συνέδεροι θα πάνε χέρι-χέρι και σε αυτές τις εκλογές, με τον πρόεδρο της Τουρκίας να μοιράζεται με τον επικεφαλής των Γκρίζων Λύκων λεπτομέρειες για το προεκλογικό πλάνο που ετοίμασε. Ετοιμάζεται για μονοθεματική εκστρατεία βασισμένη στη διαχείριση των σεισμών. Ο Ερτογάν θέλει να μετατρέψει την τραγωδία σε ατού κάλπης. Kritik bir toplantıydı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Gündemin en sıcak başlıklarından bir tanesi haliyle deprem oldu. Tabii bölgede yapılacak olan konutlar... Στο αντίπαλο στρατόπεδο ακονίζουν τα δικά τους μαχαιριά. Οι έξι του Κιλιτζάρογλου θα παίξουν επίσης με σεισμό, εστιάζοντας τα κακώς έχοντά της διαχείρισης. Σε συνδυασμό με το μανιφέστο της αλλαγής, μέσω του οποίου υπόσχονται επαναφορά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım. Büyük lokma yiyeceğiz ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Σίγουρη για την νίκη, Κιλιτζάρογλου εμφανίστηκε στο Χαμπερτούρκ με Ράλα Ξενέρ. Μιλώντας για το παρασκήνιο των 36 ωρών, υποστήριξε πως ουδέποτε κυνήγησε θέση αντιπροέδρου για την ίδια και πως επέμεινε για τον ρόλο των δύο δημάρχων για έναν και μόνο λόγο. Μου iki arkadaşımızın popülaritesi benden fazla. Evet. Ha, öyle diyeyim. Evet. Başkasıyla mukayese etmiyorum kendimle. Benden fazla. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın mutlaka o süreçte aktif olmaları gerekiyor ama... Νίκη Κιλιτζάρογλου από τον πρώτο γύρο δίνει η πρώτη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε μετά την εξαγγελία, αν και έτρεξε μέσα στο Σαββατοκύριακο πριν τη στροφή 360 μοιρών της Μεράλα Ξενέρ. Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης λαμβάνει το 56,8% έναντι του 43,2% που συγκεντρώνει ο πρόεδρος Ερτογάν. Τώρα το εκλογικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την ψήφο των Κουρδών. Μια ιδιαίτερα πολύπλοκη και δύσκολη εξίσωση, ένα δίκοπο μαχαίρι. Το κουρδικό Χεντεπέ είναι μεν ευπρόσδεκτο για συμμετοχή στη συμμαχία της αντιπολίτευσης, μολονότι Αξενέρ και Γιαβάζ δεν θέλουν ούτε να το σκέφτονται. Όσο επίσης και οι Κούρδοι δυσκολεύονται να συνυπάρξουν με τα εθνικιστικά κόμματα του συνασπισμού. Από την άλλη, δεν μπορούν να στηρίξουν ούτε τους Ερτογάν και Μπαχτσουελί, με το δεύτερο να στάζει πάλι δηλητήριο μίσους κατά των Κούρδων με αφορμή τα επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Προύσα. Koparılması gereken çıban başıdır, kesilmesi gereken kanser hücresidir, başı ezilmesi gereken emperyalizmin piyonudur. Τα επεισόδια ξέσπασαν στον αγώνα της Brusa Spor με την αμέν των Κούρδων του Ντιγιάρμπαρκίρ. Οι φιλοξενούμενοι δέχτηκαν επίθεση εντός και εκτός γηπέδου. Τους δύο μονομάχους χωρίζουν πολλά, υπάρχει όμως κάτι που τους ενώνει. Το Κυπριακό, για το οποίο δίνουν μια άλλη μάχη ως προς το ποιος θα διατυπώσει με πιο σκληρή φρασιολογία τις θέσεις του. Όπως και ο Ερτογάν, ο Κιλιτζάρογλου είναι υπέρμετρος υποστηριχτής των δύο κρατών και της αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Για τα Βαρόσο, δήλωνε το 2020 πως έπρεπε να ανοίξει ολόκληρη η περίκλειστη πόλη. Μαράσιν, tamamının açılması lazım. Niye sahili açıyorlar? Niye tamamını açmıyorlar? Και φώναζε όταν το περασμένο καλοκαίρι ο Ερτογάν συνομίλησε με τον Αναστασιάδη στην Ισπανία. Τότε ήταν που άρχισε να μνημονεύει τον Ecevit και να καλεί τον Τούρκο πρόεδρο να ακολουθήσει το παραδείγμα του κατακτώντας νησιά του Αιγαίου. Rahmetli Ecevit'le Erbakan çıkıp ey Yunanistan bak biz Kıbrıs'a geliyoruz dediler mi? Demediler. Ama bir sabah başbakanlık merdivenlerinde rahmetli Bülent Ecevit açıklama yaptı. Şu saatten itibaren dedi Kıbrıs'a birliklerimiz. Ο Κιλιτζάρογλου αρνείται επίσης τη διασύνδεση των Ευρωτουρκικών με το Κυπριακό και τα Ελληνοτουρκικά.